πιο κοντά στον οραματικό του στόχο για τη δημιουργία κέντρου αστέγων Κρήτης ή αλλιώς το σπίτι της αγάπης, όπως το αποκαλεί, είναι ο Μινάς Χατζηδάκης, άστεγος από το 2012. Όπως αποκαλύπτει, το κέντρο αστέγων θα στηθεί σε ένα ξενοδοχείο στα Μουδάρα, του οποίου ο ιδιοκτήτης θα το παραχωρήσει δωρεάν για 20 χρόνια. Έχουμε βρει ένα ξενοδοχείο, περιμένουμε τώρα τον άλλο μήνα να έρθει ο ιδιοκτήτης, το έχει κλειστό. Στην Αμουδάρα μας το παραχωρεί για 20 χρόνια δωρεάν και θα κάνουμε εκεί το κέντρο αστέγων Κρήτης, το σπίτι της αγάπης όπως θα λέγεται. Εκεί θα φιλοξενηθεί όλος, όποιος άστεγος θέλει, θα έχει το κρεβάτι του, το δωμάτιό του να μένουν 2 άτομα, 3 μέσα, θα έχει τα ρούχα του τα καθαρά, το μπάνιο του, το φαΐ του μεσημέρι βράδυ και το πρωί μπορεί να πίνει ένα γάλα ή ένα καφέ, οτιδήποτε θέλει στο καφενεδάκι που θα έχουμε από κάτω. Όπως υποστηρίζει ο κ. Χατζηδάκης, σε έναν μήνα θα έρθει στο Ηράκλειο από τη Γερμανία ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου προκειμένου να τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες και όπως εκτιμά, σε 3 μήνες εκτός απροόπτου, το σπίτι της αγάπης θα ανοίξει τις πύλες του για τη φιλοξενία άνω των 300 αστέγων. Οι μονές κλίνες για ένα κρεβάτι βάζουμε 2, που βάζει λέει, 2 κρεβάτια μέσα, μπορεί να πάει 500, αλλιώς θα πάει 400 όπως είναι τώρα. Θέλει κάποιες αλλαγές τώρα μέσα, το έχει χρόνια κλειστό. Και κάποια ύπλα. Θα δούμε τι είναι, θα κάνουμε ανακοίνωση. Σε 1-2-3 μήνες πιστεύω να. 3 μήνες περίπου να είμαστε έτοιμοι. Εμάς ήταν αυτό το όνειρο από τότε που είχα βγει, θυμάσαι από τότε από το 12 που είμαι έξω. Μαγάρι χάρη του Θεού να μας βοηθήσει να το κάνουμε και να μπουν όλοι οι άστεγοι μέσα. Γιατί σύντομα ακούσαμε ότι πέθανε άλλος ένας άστεγος έξω. Εν τω μεταξύ, δραματική αύξηση των αστέγων καταγράφεται στο Ηράκλειο, καθώς αγγίζουν τα 300 άτομα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι άστεγοι, οι οποίοι αγωνίζονται για τη ζωή και αυτές οι γιορτινές μέρες. Είμαστε κάπου 300 άτομα. 300 άτομα στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φαίνονται γιατί είναι σε διάφορα σημεία. Έτσι. Να, όπως είναι και ο Κώστας από εδώ, είναι και αυτός καινούριος εδώ ο άστεγος. Τώρα αυξάνονται όπως αυξάνεται και ο κορονοϊός. Εγώ θέλω να κάνω παράκληση στον κόσμο, καταρχήν. Όπου βλέπει έναν άστεγο, μην τον κοιτάει με κάποια περιφρόνηση. Ας βγάλει ένα πιατάκι και ας του το δώσει. Εκεί που θα το πετάξει στα σκουπίδια, ας του το δώσει και αυτός από μέσα θα ευχαριστηθεί και θα του πει και ένα ευχαριστώ. Μέσα από ένα ιδιότυπο δίκτυο αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των αστέγων, μοιράζονται τσάντες με τρόφιμα, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους τις γιορτινές αυτές μέρες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία έχει αναπτυχθεί από τους αστέγους Μινά Χατζηδάκη και Όλγα Ψυχογιού, οι οποίοι ζουν σε ένα τροχόσπιτο στην παραλιακή Λεωφόρο. Οι τσάντες δεν είναι απλά μόνο ζυμαρικά, είναι και όσπρια, υπάρχει και γάλα, υπάρχει και παξιμάδια. Φρυγανιές, ό,τι μας φέρνει ο κόσμος το δίνουμε κατευθείαν. Την περίοδο των γιορτών, ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στη διανομή υπνόσακων, κουβερτών, σάντουιτς και υγειονομικού υλικού στους αστέγους που διαβιούν σε κατάλληλες συνθήκες. Ωστόσο, ο ρόλος συντονιστή των συναρμόδιων υπηρεσιών για να βοηθηθούν οι άστεγοι αναλαμβάνει η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, όπως μας ανέφερε ο Μαρίνος Πατακός. Είναι λοιπόν υποχρεωμένη η Δημοτική Αστυνομία να συντονίσει τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά να βοηθηθούν με τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα, αλλά να μεταφερθούν όπως ορίζει το ΦΕΚ σε ασφαλείς χώρους και δομές του Δήμου Ηρακλείου, ακόμα και σε νοσηλευτικά ιδρύματα.